Έλα, έλα ρε παιδιά, ο κούκλος μας τώρα. Εδώ ο κούκλος θα μας πει να πούμε. Εδώ η Ειρήνη, ο Στρατής, ο Γιώργος, η Φράνση, η Δέσποινα με το τσιγάρο. Λοιπόν, να σε διορθώσω. Η Λένα, εδώ. Πώς είσαι εσύ. Άστα αυτά, άστα αυτά. Άστα αυτά. Έλα, άντε. Και το χαρακτηριστικό κούκλος το έβγαλα εγώ. Πώς βγήκε. Αλλά αυτός το αντιγύρισε για να εμφανίζεται ότι εγώ είμαι. Διότι εμένα δεν έχετε δει ούτε με κουκλάκι στο πέτο, ούτε με κόκκινα παπούτσια, ούτε με τυράντες. Κόκκινες, κόκκινες, κόκκινες τυράντες, κόκκινα παπούτσια. Αλλά όμως... Συνεπώς, ποιος κούκλος. Όμως Παναγιώτη, ενώ εδώ κάποιοι έχουν το χάρισμα. Αλλά για σένα ξέραν όλοι. Επειδή είχες μεγάλο στόμα και το έλεγες εγώ. Ναι, ναι, κάπως. Όταν... Στο γιο μου θα πω με τη φράση, λέω σε ένα τραπέζι, κάτι σαν αδέσπους. Του είχαν όλοι κάποιος. Τι είναι αυτός, λέει ο κτηνίατρος, αλλά σκέψου του, γιατί αυτός τώρα είναι μουσικός, είναι... Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο γενικά φωτογράφησε από όλα αυτά. Και μου λέει, και του λέω, σκέψου, λέω, ντύσιμο τώρα, μαύρο πουκάμισο, παντελόνι μαύρο, κόκκινα παπούτσια, κόκκινες τυράτες. Πόπο. Κουκλάκι εδώ στο παντό. Σκουλαρικάκι. Λέει, περπάνω, λέει, καλλιτέχνη σίγουρα. Να μιλάτε πιο δυνατά, γιατί σας παίρνει όλα. Σας παίρνει όλα. Λοιπόν, κούκλε. Χωρίς τη σκόνα και το ποτήρι. Ό,τι καλύτερο εύχομαι σε καθένα με ξεχωριστά και οικογενειακά. Μπράβο. Έτσι. Και να μπορέσουμε και να τα φέρει η τύχη να ξαναβρεθούμε πάλι. Μπράβο. Σύντομα. Μπράβο, σύντομα. Ναι, να είσαι καλά. Άντε. Γεια μας. Γεια μας. Όλοι. Γεια μας. Εδώ όλοι. Έλα ρε. Γεια σας. Γεια μας.